Καλησπέρα. Θα ξεκινήσω με ένα θέμα που απασχολεί εδώ τις τελευταίες 2-3 μέρες. Ξέρεις, υπάρχει μια φημολογία και μια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, να στηθεί έτσι ένα αφήγημα, θα έλεγα, ότι σε αυτή την υπόθεση των υποκλοπών που ταλαιπωρεί τη χώρα, είναι κάπου μπλεγμένη και η Ρωσία. Είχαμε μια δήλωση του κ. Γεωργιάδη πριν μερικές μέρες. Δεν ενέπλεξε εμέσως στη Ρωσία. Είπε ότι ο κύριος Πούτιν χαίρεται για κάθε ευρωπαϊκή κυβέρνηση που πέφτει. Και σήμερα είχαμε ένα δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται κάποιον συνεργάτη του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, φωτογραφίζει την Ρωσία ότι έχει κάποιο είδους εμπλοκή με την Μόσχα. Δεν ξέρω αν αυτές τις πληροφορίες έχουν φτάσει στη Μόσχα και αν υπάρχει κάποια αντίδραση, εν πάση περιπτώσει. Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι έχω ρωτήσει σχετικά το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών για το πρώτο δημοσίευμα. Είχα μιλήσει με Ρώσους διπλωμάτες που παρακολουθούν βέβαια γενικότερα τις εξελίξεις. Δεν νομίζω ότι δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί βέβαια θεωρούν ότι πρόκειται για μια βάσιμη εντελώς θεωρία, ότι είναι ένας ισχυρισμός που δεν μπορεί να πατήσει πουθενά. Αλλά τίποτα δεν αποκλείεται υπό την έννοια ότι θα μπορούσαν κάποιοι ίσως να συνεχίσουν να επικαλούνται αυτή την δικαιολογία, όπως φαίνεται βέβαια άλλωστε από το γεγονός ότι είχαμε και νέο δημοσίευμα, αυτό που λέει σήμερα στους Financial Times. Βλέποντας από τη συζήτηση ότι δεν βιάζεται κανείς να μου απαντήσει, καταλαβαίνω ότι δεν τους απασχολεί, έχουν και πολλά σοβαρότερα ζητήματα να ασχοληθούν, αλλά δεν νομίζω ότι θεωρούν και ιδιαίτερα σοβαρό τον ισχυρισμό ότι μπορεί κάποιος να πιστέψει πως οι Ρώσοι βρίσκονται πίσω από το σκάνδαλο και των υποκλοπών. Θανάση, για αυτά τα σοβαρότερα ζητήματα που ασφαλώς απασχολούν την Ρωσία, ξέρεις, ο πόλεμος δυστυχώς μετά από 6 μήνες έχει μια καθημερινότητα και για την Ελλάδα. Και κάπου κάσει την εικόνα του. Τι ακριβώς συμβαίνει, με δύο λόγια μπορείς να μας πεις στρατιωτικά που βρισκόμαστε αυτή την ώρα? Νομίζω πως όλα σχετικώς ξεκαθάρισαν από τις τελευταίες δηλώσεις του Σεργέη Σοϊγκού, του Ρώσου Υπουργού Άμυνας, όταν ο ίδιος είπε ότι είναι επιλογή πλέον της Ρωσίας αυτή η αργή πολεμική διαδικασία, η αργή διεξαγωγή των πολεμικών επιχειρήσεων, υπό την έννοια ότι οι Ρώσοι έτσι θεωρούν ότι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για τους αμάχους, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για τις δικές τους δυνάμεις, και νομίζω πως αυτή πλέον είναι η ρωσική τακτική, με τις λιγότερες δυνατές απώλειες να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει. Τους είναι αδιάφορο, έχω την αίσθηση ότι αυτό περίπου τους ήταν αδιάφορο και από την αρχή, το πότε ακριβώς θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Όλοι μας πλέον καταλαβαίνουμε ότι και οι ειδικοί νομίζω το κατανοούν αυτό, εάν σκεφτούμε κιόλας και την ιστορία, αν σκεφτούμε ότι για παράδειγμα ο πόλεμος στη Τσετσενία με μια πολύ μικρότερη δύναμη που τότε αντιμετώπιζαν οι Ρώσοι, δηλαδή τους Ισλαμιστές, οι οποίοι όλος περιέργως βέβαια και εκείνοι οι Ισλαμιστές χρηματοδοτήθηκαν, ενισχύθηκαν από μία σειρά δυτικές χώρες, είτε άμεσα είτε έμεσα, δηλαδή είτε με μη κυβερνητικές οργανώσεις, είτε με μισθοφόρους που πολέμησαν, είτε με χρήματα που συγκεντρώνονταν στο Λονδίνο και αλλού. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι το μεγαλύτερο μέρος των Τσετσένων της Διασποράς, εκείνων των Ισλαμιστών δηλαδή και των ηγετικών στελεχών τους που ζουν στο εξωτερικό, ζουν σήμερα σε δυτικές χώρες και πολλοί από αυτούς στο Λονδίνο. Το περίεργο της ιστορίας είναι ότι σήμερα για κάποιους από εμάς σχολιαστές οι Τσετσένοι είναι άγριοι αιμοσταγείς. Σήμερα δεν ήταν τότε. Τότε ήταν άνθρωποι που αγωνίζονταν για την ελευθερία τους στον Κάφκασο και είχαν δικαιώματα. Τώρα δεν είναι κομμάτι του Ρωσικού στρατού, για παράδειγμα. Είναι άγριοι ηθαγενείς, βάρβαροι, Ισλαμιστές, οι οποίοι πήγαν να σκοτώσουν αδίκως άλλους ανθρώπους. Προφανώς τίποτε από τα ακραία σενάρια δεν ισχύει. Νομίζω πως πρέπει να ακολουθούμε μια μέση οδό, μια χρυσή τομή στις ερμηνείες μας για να μπορέσουμε να βρούμε μια άκρη για το τι ακριβώς συμβαίνει.
Σήμερα νομίζω ανακοίνωσε ο Πούτιν ότι αυξάνεται ο αριθμός των μονίμων στελεχών του Ρωσικού στρατού κατά 137.000 από την επόμενη χρονιά, βέβαια, από την 1η-1η του 2023. Αυτό δείχνει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη και ετοιμάζεται για μακροχρόνια πολεμική, αν θες, και όχι μόνο πολεμική αντιπαράθεση, για μια μακροχρόνια αντιμετώπιση του λεγόμενου πλέον ουκρανικού προβλήματος. Ξαναλέω, αν 4 χρόνια χρειάστηκαν για να νικηθεί η Τσετσενία, ο στρατός δηλαδή των Ισλαμιστών, τότε αυτονομιστών, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί μεν βέβαια να έχουν αλλάξει πολλά από τότε, η Ρωσία να είναι πολύ πιο δυνατή, να έχει πολύ πιο δυνατό στρατό, αλλά από ό,τι φαίνεται και η Ουκρανία ενισχύεται με πολλούς τρόπους από τη Δύση, και βέβαια αυτά τα όπλα που λαμβάνει, τα πολλά ανατοϊκά όπλα, προφανώς συμβάλλουν στην καθυστέρηση. Οι Ρώσοι λένε ότι αυτό δεν πρόκειται να οδηγήσει πουθενά, απλώς παρατείνει τα βάσανα και τα μαρτύρια των λαών και αυξάνει τον αριθμό των θυμάτων, και νομίζω είναι χαρακτηριστική από αυτήν την άποψη και μια διατύπωση σημερινή, νομίζω, του Μετβέντεφ, του πρώην Προέδρου, πρώην Πρωθυπουργού, ότι οι εκδοχές για τον Ουκρανικό πόλεμο, έτσι το καταλαβαίνει τουλάχιστον η ρωσική ηγεσία, είναι μια μισή. Η μία είναι η ολοκληρωτική νίκη της Ρωσίας, η μισή είναι να υπάρξει προηγουμένως ένα εσωτερικό πραξικόπημα ή τέλος πάντων μια άλλη ομάδα εντός Ουκρανίας να αναλάβει την εξουσία, να παραμερίσει τον Ζελένσκι και αυτή πλέον να συμφωνήσει με την Ρωσία. Αυτό ίσως ενδεχομένως να ήταν και το ιδανικό σενάριο που θα επιθυμούσε να έχει συμβεί το Κρεμλίνο εδώ και καιρό. Δεν συμβαίνει, προφανώς τα πράγματα είναι πολύ δυσκολότερα για τους Ρώσους ενδεχομένως από ό,τι θα ήθελαν και οι ίδιοι, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία πως θα επιδιώξουν, τουλάχιστον θα επιδιώξουν, να πάνε ως το τέλος αυτά που έχουν περίπου ανακοινώσει. Και ίσως, Θανάση, η αργή εξέλιξη αυτού του πολέμου να εξυπηρετεί και τη Μόσχα σε αυτό το οικονομικό bras de fer που ζούμε πλέον όλοι με τη Δύση, έτσι. Τα πράγματα δεν πάνε καλά για τη Δύση. Νομίζω πως οι Ρώσοι διδάσκονται πολλά από τις δυτικές τακτικές. Μία από αυτές είναι να παρακολουθούν και τις εκλογικές διαδικασίες στη Δύση. Διάβαζα κάπου δηλαδή αναλύσεις που έλεγαν ότι οι Ρώσοι δεν βιάζονται, εκτός από το ότι θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και τις αντοχές και τις δικές τους και των δυτικών υπό χειμερινές συνθήκες. Άρα ο χειμώνας νομίζω θα είναι πολύ κρίσιμος για αυτό το brand fair που λες, αλλά από μια άλλη άποψη φαίνεται πως λαμβάνουν υπόψη τους και τα λεγόμενα primaries του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς έχουν την διάθεση ή την αισιοδοξία να πιστεύουν ότι στη Δύση υπάρχουν ακόμη αρκετές δυνάμεις οι οποίες καταλαβαίνουν ότι η ολοκληρωτική αντιπαράθεση με τη Ρωσία και εν δυνάμει με την Κίνα και όλους όσους διαφωνούν με τη δυτική και ανατολική πολιτική εν τέλει, είναι μάταιη και οδηγεί σε αδιέξοδα, αν όχι στο χείλος μιας πλανητικής καταστροφής. Από αυτή την άποψη, νομίζω πως και σε αυτή την παρτίδα οι Ρώσοι δεν έχουν κανένα λόγο να βιάζονται. Θανάση, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Το ότι βρήκες αυτά τα λίγα λεπτά να σταθείς στην άκρη του δρόμου και να μας μιλήσεις είναι πολύ ευχάριστο για μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και σε ημέρα θερμοκρασιακού ρεκόρ. Σπάσανε σήμερα το ρεκόρ του 1988, 30,5 στο κέντρο της Μόσχας, βαθμοί. Μια χαρά είσαστε. Να είστε καλά.